Ο Λαγός και η Χελώνα. Ο Λαγός, όπου τη συναντούσε, την κορόιδευε τη Χελώνα για το αργό της περπάτημα. Επιτέλους μια μέρα συμφώνησαν να παραβούνε στο τρέξιμο και όρισαν το μέρος από όπου θα ξεκινούσαν και το τέρμα. Ξεκίνησαν λοιπόν μαζί. Ο Λαγός έτρεξε κάμποσο και έπειτα στάθηκε να ειδεί αν έρχεται η Χελώνα. Περίμενε, μα πού να φανεί. Στο τέλος είπε: «Εγώ τρέχω τόσο γρήγορα και ώσπου να φτάσει η Χελώνα, εγώ θα έχω πάρει 10 ύπνους». Έκλεισε λοιπόν τα μάτια του, σταύρωσε τα πόδια του και αποκοιμήθηκε βαθιά. Ωστόσο η Χελώνα προχωρούσε αργά, χωρίς να σταθεί καθόλου. Πέρασε κοντά στο λαγό, χάρηκε που τον είδε να κοιμάται και τράβηξε κατά το τέρμα. Την ώρα που έφτανε, ξύπνησε ο λαγός και έτρεξε να την προφτάσει, μα ήταν πολύ αργά. Η Χελώνα είχε κερδίσει το στοίχημα. Επιμήθειον. Με την επιμονή πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Όποιος το παίρνει απάνω του, ζημιωμένος βγαίνει.